Γεια σας gamers, Captain Bunnies εδώ. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως θα ήταν η γιορτή της πρωτοχρονιάς, αλλά στο Minecraft? Θα καταφέρουμε να πάρουμε τις 5 μαγικές χιονονυφάδες, σώζοντας έτσι την πρωτοχρονιά? Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Ευχαριστώ για όλα μέσα στο 2021. Ο στόχος για το σημερινό βίντεο είναι τα 2022 likes. Και τώρα, ετοιμαστείτε για την πρωτοχρονιά στο Minecraft. Ξύπνησα. Βρισκόμουν σε ένα περίεργο μέρος, περιφραγμένο με αστυνομικές κορδέλες. Τι συνέβαινε? Ήμουν σε ένα χιονισμένο χωριό και μπροστά μου βρισκόταν ένας τύπος. Πήγα να το ρωτήσω τι συμβαίνει. Και με καλωσόρισε στο χωριό του χειμώνα. Και αυτός ήταν ο άρχοντας χειμώνας. Και οργάνωνε μια γιορτή κάθε χρόνο για την πρωτοχρονιά. Αλλά αυτή τη χρονιά δεν θα μπορούσε να οργανώσει τη γιορτή του γιατί λείπανε οι 5 χιονονυφάδες. Κάποιος τις είχε πάρει. Θα έπρεπε να γυρίσω όλο το χωριό για να βρω τις 5 χαμένες χιονονυφάδες και έτσι θα σώσω τη γιορτή της πρωτοχρονιάς. Υπήρχε η κίτρινη, η κόκκινη, η μπλε, η ροζ και η πράσινη. Κάθε μία σε διαφορετικό μέρος. Και έπρεπε ήδη να ξεκινήσω να προλάβω πριν αλλάξει ο χρόνος. Επίσης, ο άρχοντας χειμώνας μου έδωσε ένα σπαθί γλυκό και μαζί ένα βιβλίο που θα μου έλεγε πού βρισκόντουσαν οι χιονονυφάδες. Κατευθείαν βρήκα την πρώτη. Ήταν αρκετά εύκολο. Ήταν η ροζ. Και βρέθηκα στο στάδιο με τα snowmobile. Και εκεί βρήκα τον Χιόνι. Ο Χιόνις είχε την πίστα εδώ πέρα, αλλά η πίστα δεν λειτουργούσε πολύ και είχε γεμίσει χιόνι. Έπρεπε να την καθαρίσω προτού ξεκινήσει η γιορτή της πρωτοχρονιάς. Πήρα κατευθείαν το φτιάρι μου και άρχισα να φτιαρίζω όλο το χιόνι που είχε η πίστα. Φαίνονταν ωραία πίστα, αλλά εγώ έπρεπε να την πάω όλη με τα πόδια. Κάποιος έπρεπε να καθαρίσει. Λίγο αργότερα είχα σχεδόν καταφέρει να βγάλω όλο το χιόνι από την πίστα. Και τα κατάφερα. Δεν είχε μείνει καθόλου χιόνι σε αυτή την πίστα. Γύρισα πίσω στον χιόνι για να του πω ότι την καθάρισα και αυτός, ως προς έκπληξή μου, μου έδωσε την πρώτη χιονονυφάδα. Τη χτύπησα και τότε κάτι απίστευτο έγινε. Ένα μέρος του χωριού αναδομήθηκε, σαν να ξαναγεννήθηκε. Άρα μαζί με τη γιορτή της πρωτοχρονιάς θα σώζαμε και το χωριό. Έπρεπε να κατευθυνθώ γρήγορα για την επόμενη χιονονυφάδα. Αλλά πριν από αυτό, θα έπρεπε να τσεκάρω κι εγώ αν την καθάρισα καλά την πίστα. Έτσι πήρα σιγά σιγά ένα μπλε snowmobile και πήγα γρήγορα μέσα στην πίστα. Άρχισα να κατευθύνομαι πέρα δόθε και ξυστά δεν γρατζούνε σαν το snowmobile. Θα με σκότωνε ο χιόνις. Πήγα και το άφησα εκεί που το βρήκα ακριβώς και έφυγα γρήγορα πριν με δύο χιόνις. Θα με βάζε να ξανακαθαρίσω την πίστα. Αφού έφυγα γρήγορα, βρήκα στο δρόμο μου ένα μικρό κουνάβι. Και αφού σκαρφάλωσα λίγο, το δέντρο δεν είχε στολιστεί ακόμα. Θα προλαβαίναμε πριν την πρωτοχρονιά. Δεν είχα ιδέα. Αφού προχώρησα λίγο στην πόλη, κατευθύνθηκα στο εργοστάσιο με τα παιχνίδια. Κάτι μου λέγε ότι εδώ θα υπήρχε μια χιονονυφάδα. Με το που μπήκα, υπήρχαν παντού παιχνίδια και μικροί εργάτες που βάζαν τα παιχνίδια σε δώρα. Μίλησα στον κεντρικό εργάτη
και ήταν πραγματικά σε σύγχυση. Δεν ήξερε τι του συνέβαινε. Δεν είχαν προλάβει να παραδώσουν όλα τα δώρα μέχρι τα Χριστούγεννα, οπότε σήμερα ήταν η τελευταία μέρα και έπρεπε να παραδώσουν 3 τελευταία δώρα. Και έπρεπε να βιαστούμε. Θα βοηθούσα και εγώ, γιατί αλλιώς δεν θα τελείωναν ποτέ. Αφού μου έδειξε πού θα έπρεπε να πάω τι, τότε ξεκίνησα το τύλιγμα των δώρων. Τα 3 τελευταία δώρα του χρόνου. Και έτρεξα γρήγορα να πάω να πάρω το άδειο δώρο. Ύστερα πήγα στον μπάγκο εργασίας. Το άφησα και αφού τοποθετήθηκε το δώρο, προσπαθούσα να βρω παιχνίδια ώστε να τα βάλω μέσα. Και εκεί βρήκα ένα αρκουδάκι και το βάλα μέσα στο κουτί σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Τώρα όμως έπρεπε να βρω κορδέλες. Και πάλι καλά, στα δεξιά μου υπήρχαν κορδέλες. Αφού πήρα και τις κορδέλες, τότε είδα ότι είχα ακόμα ένα λεπτό και έπρεπε να φτιάξω όσο παραπάνω δώρα μπορώ. Πήγα γρήγορα να ξαναπάρω το κουτάκι, να το βάλω στον μπάγκο, να πάρω το αρκουδάκι, να το βάλω στον μπάγκο, να πάρω κορδέλα, να τη βάλω στον μπάγκο και πάλι από την αρχή. Και μέχρι τελευταία στιγμή πίστευα ότι θα μπορούσα να ετοιμάσω και ένα τέταρτο δώρο για μένα, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν μου πήρε κανείς δώρο. Τα 3 δώρα όμως φτιάχτηκαν. Και η Έλφη, το μικρό εξωτικό, μου έδωσε την κίτρινη σονονιφάδα. Ήτανε δικιά μου. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, αφού έσωσα τη χρονιά για ακόμα μια φορά. Και ένα μέρος της πόλης πάλι αναζωογονήθηκε. Χρώματα, δέντρα παντού, ήταν όλα τέλεια. Έπρεπε όμως να φύγω γρήγορα, γιατί σιγά σιγά θα άλλαζε ο χρόνος και ακόμα δεν είχα προλάβει να βρω τις περισσότερες χιονονιφάδες. Έτσι κατευθύνθηκα στον μεγάλο πύργο και μπήκα μέσα για να βρω την μπλε χιονονιφάδα. Αλλά κάτι μου λέγει ότι θα έπρεπε να σκαρφαλώσω όλο τον πύργο με τα πόδια, και αυτό ήταν λιγάκι δύσκολο. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Μετά από λίγο είχα καταφέρει να ανεβώ στα μισά του πύργου. Και μετά από λίγο σκληρό πυρηνικό παρκούρ, είχα καταφέρει να φτάσω στο πάνω μέρος του πύργου. Και ύστερα από μερικά παζλ, κατάφερα να βρω και την πέμπτη χιονονιφάδα. Πού είσαι, χιονονιφάδα τρελή μου? Και ακόμα ένα μέρος του χωριού είχε αναζωογονηθεί. Χρώματα παντού. Τώρα έμοιαζε πραγματικά σαν μια αλλαγή χρόνου. Όλοι ετοιμαζόντουσαν για τη γιορτή, αλλά εγώ έπρεπε να βρω ακόμα 2 χιονονιφάδες. Έπρεπε να κατευθυνθώ για την πράσινη, που ήταν μέσα στο δάσος, χαμένη, μέσα στα μονοπάτια. Τι να κάνεις όμως? Κάποιος έπρεπε να τη βρει. Μόλις μπήκα μέσα, είδα κάτι ελαφάκια και ένα σπίτι. Αποφάσισα να το ψάξω. Μήπως ήταν εκεί η πράσινη χιονονιφάδα? Αλλά όχι. Άρχισα να κατευθύνομαι μέσα στο μονοπάτι. Αλλά πραγματικά ήταν σαν λαβύρινθος εδώ μέσα και σκοτίνιαζε. Κάτι μου έλεγε ότι η πρωτοχρονιά φτάνει, έπρεπε να βιαστώ. Και εκεί ήταν ο πράσινος κρύσταλλος, αλλά δεν ήξερα πώς να ανεβώ. Έπρεπε να βρω το δρόμο. Πάλι καλά, από ό,τι φαίνεται βρήκα το σωστό μονοπάτι. Ή το λάθος, και βρήκα και τη φιλική ελαφίνα. Και κάτι αρκουδάκια. Και τη μαμά αρκούδα. Αφού κόλλησα και σε κάτι θάμνους, μετά από λίγο κατάφερα να βρω και την πράσινη χιονονιφάδα.
έμενε ακόμα μία. Αλλά σε λίγο θα άλλαζε ο χρόνος. Θα προλαβαίναμε. Η πλατεία τώρα είχε στολιστεί. Το δέντρο ήταν γεμάτο σολίδια. Το μόνο που έμενε ήταν το αστέρι. Και θα έπρεπε να πάω στο χειρότερο μέρος για να βρω την τελευταία χιονονυφάδα. Και αυτό είναι το πιο παγωμένο μέρος στο χωριό του χειμώνα. Τη σπηλιά του Γέτη. Μόλις πέρασα, είδα πατημασιές από το Γέτη. Αφού τις ακολούθησα, τότε κατάλαβα ότι κατευθυνόμαστε στη σπηλιά του. Και μπήκα μέσα. Εκεί βρισκόντουσαν ήδη αρκούδες και μεγάλα παγωμένα πράγματα που θα έπρεπε να σκαρφαλώσω για να περάσω απέναντι. Και αυτό έκανα. Άρχισα να κάνω parkour σαν να μην υπάρχει αύριο και άρχισα να περνάω από διάφορα μέρη της σπηλιάς. Μέχρι που κατάφερα να φτάσω στη φωλιά. Και εκεί ήτανε το Γέτη. Κοιμότανε και το προστάτευε αυτά τα μικρά πρασματάκια. Ήτανε σαν ice golems και πέταγαν χιόνι. Έπρεπε να ταξιδετορώσω γιατί τα ξύπλαγαν το Γέτη. Άρχισα να τα βαράω με το μεγάλο γλυκό σπαθί μου. Και ένα από αυτά πέταξε έναν αναπτήρα. Και μετά και έναν άλλο αναπτήρα. Πού θα μου χρησιμεύει αυτός ο αναπτήρας? Εκεί είδα το Γέτη να κοιμάται και έβγαζε και μίξες στον ύπνο του. Και εκεί έβγαλε έναν ήχο, τα πλησίασα και αποφάσισα να μην πλησιάζω τόσο. Έκαψα με τον αναπτήρα κάτι ξύλα και κατάφερα να περάσω. Και εκεί υπήρχαν και άλλα snow golems. Και άρχισα να τα βαράω σαν να μην υπάρχει αύριο. Μου πέταξαν και αυτά αναπτήρα και πέρασα στο επόμενο δωμάτιο. Εκεί φυσικά υπήρχαν και άλλα snow golems και πολλά κουτιά. Τους πέταξα μερικές ονόμπαλες. Και τους βάρισα με το γλυκό γλυκούτσικο σπαθί. Και ύστερα είχα περάσει το επόμενο παγωμένο δωμάτιο. Και φυσικά κατάφερα να τα εξοντώσω και άναψα και το ξύλο. Πέρασα, αλλά το Γέτη είχε ξυπνήσει. Ήταν όρθιο και ήταν έτοιμο να με εξοντώσει και βάραγε πραγματικά δυνατά. Πίστευα ότι δεν είχα ελπίδα. Ήταν από τους πιο δυνατούς εχθρούς που είχα αντιμετωπίσει ποτέ. Δεν είχα ούτε armor ούτε τίποτα. Είχα μόνο αυτό το τεράστιο γλυκό. Μόλις έκαψα μερικά ξύλα και πέρασα στο επόμενο δωμάτιο, κάτι μου λέει ότι κάτι κρύβει αυτό το δωμάτιο. Αλλά το μόνο που έκρυβε ήταν εμπόδια και δεν σ' άφηνα να περάσεις. Είχα εγκλωβιστεί. Αλλά γύρισα και εκεί πίσω από τους πάγους είδα ένα chest και είχε crossbow και arrows και potions και σπαθιά. Ήταν αυτό που χρειαζόμουν. Θα μπορούσα να βαρέσω το Γέτη από μακριά. Και αυτό έκανα. Ήταν τεράστιο, αλλά σχετικά αργό. Έτσι θα μπορούσα να το βαρέσω συνεχώς με το crossbow, αλλά και με το regeneration potion θα μπορούσα να το βαρέσω από κοντά με το γιγάντιο σπαθί μου. Η ζωή μου δεν έπεφτε, για λίγα δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Τώρα έπρεπε να κάνω την κίνησή μου. Και αυτό έκανα. Το θέμα είναι ότι το Γέτη έφαγε ένα γλυκό και έβγαλε snow golems. Είχε μικρά στρατιωτάκια. Άρχισα να βαράω τα στρατιωτάκια, αλλά εκεί κατάλαβα ότι ήταν ένας αντιπερισπασμός. Έπρεπε να βαρέσω το Γέτη. Γιατί όσο πήγαινε, η ζωή του ανέβαινε. Άρχισα να βαράω τα snow golems για να φύγουν από τη μέση. Μήπως μου δώσουν και κανένα φλίνερ στυλ. Αλλά τζίφος. Άρχισα να πετάω χιονόμπαλες και άρχισα να το κόβω μαζί με το σπαθί μου. Εκεί κατάλαβα ότι δεν είχα άλλα βέλη.
έπρεπε να γυρίσω πίσω στο σεντούκι για να πάρω και τα άλλα βέλη. Άρχισα να βαράω το γέτι όσο μπορούσα τέλος πάντων, και αφού έφαγα και ένα ψάρι, πήγα και πήρα και τα υπόλοιπα βέλη. Και συνέχισα να βαράω το γέτι. Ήταν ζόρικος αντίπαλος. Αλλά με το crossbow δεν είχε ελπίδα. Ή έτσι πίστευα. Σε ένα σημείο η ζωή μου είχε κατεβεί επικίνδυνα πολύ. Και έπρεπε να συνεχίσω να κουμπώνω αυτά τα καταραμένα potions. Και βάραγα και βάραγα το γέτι και η ζωή του έπεφτε. Αλλά εκεί που δεν το περίμενα, το γέτι έγινε κόκκινο. Και ήταν γρήγορο. Πολύ πιο γρήγορο. Τώρα θα μπορούσε να με βαρέσει πιο εύκολα. Και με στρίμωγνε στη γωνία. Κάτι έπρεπε να κάνω γι' αυτό. Δεν θα μπορούσα να αφήσω αυτή τη μάχη να τελειώσει έτσι. Πήγα στη γωνία μου και άρχισα να βαράω τα Snow Golems. Άμα έβγαζα αυτά από τη μέση, τότε το γέτι θα ήταν πιο εύκολος αντίπαλος. Πήγανε στριμώξει όμως. Τα εξόντωσα και εκεί θα έκανα την κίνησή μου. Γιατί δεν θα είχες ελπίδα. Άρχισα να το βαράω πισόπλατα, συνέχισα να βγάζει γκόλεμς, αλλά δεν με ένοιαζε. Θα εξόντωνα το γέτι. Εδώ θα γινόταν ο τάφος του. Ήμουν έτοιμος να το βγάλω από τη ζωή. Τι είχε μαζί μου? Γιατί έκλεψε τη χιονονυφάδα? Είχε κλέψει όλες τις χιονονυφάδες? Είχα πολλές ερωτήσεις. Μέχρι που το γέτι έβγαλε λευκή σημαία και παραδόθηκε. Καταραμένος δεν άντυχε άλλο ξύλο. Εντάξει, και εγώ του πέταξα απλά μια χιονόμπαλα. Πήρα την κόκκινη και τελευταία χιονονυφάδα. Και τότε είχα καταφέρει όντως να σώσω τη γιορτή της πρωτοχρονιάς. Και το τελευταίο μέρος της πόλης είχε αναζωογονηθεί. Τώρα το μόνο που έλειπε ήταν να γυρίσω και εγώ πίσω. Το γιατί έμεινε εδώ να περάσει πρωτοχρονιά στο κρεβάτι. Αλλά εγώ έπρεπε να πάω στη μεγάλη γιορτή. Αν δεν προλάβαινα τη γιορτή, τότε δεν θα είχε νόημα τίποτα. Άρχισα να τρέχω μέσα στη σπηλιά του γιατί και έπρεπε να μιλήσω στον άρχοντα χειμώνα. Αυτός θα ήξερε τι να κάνουμε τώρα. Και μόλις πήγα να του μιλήσω, μου κάνανε έκπληξη. Όλοι χειροκροτούσανε. Και μόλις άλλαζε ο χρόνος. Είχε φύγει το 2021 και είχε έρθει το 2022. Και όλοι χαιρόντουσαν που είχα καταφέρει να σώσω τη γιορτή της πρωτοχρονιάς. Πραγματικά με έκανε τόσο χαρούμενο που ήταν όλοι χαρούμενοι με τα δώρα τους. Και ανταλλάζαμε ευχές ο ένας με τον άλλον. Και αυτή ήταν η πρωτοχρονιά στο Minecraft. Όπως είπα, αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή χρονιά σε όλους και καλές γιορτές. Ελπίζω να τις περάσετε όμορφα και πάντα με χαρά. Αυτά για τώρα και μέχρι την επόμενη φορά. Τσίνκ, τσίνκ, τσίνκ. Τσίνκι!